Η πρώτη σύνδεσή μας έχει να κάνει με τον κύριο Κωνσταντίνο Ντάλτα, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ που είναι σήμερα μαζί μας, τον γνωστό ποινικολόγο. Κύριε Ντάλτα, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γιατί φαντάζομαι τα τηλέφωνα αλλά και οι συζητήσεις ήδη από χθες το μεσημέρι που είχαμε την εξέλιξη αυτή. Και το ερώτημα είναι, μα είναι δυνατόν, πώς αφέθηκε ελεύθερος ο Απόστολος Λύτρας? Αν διαβάσει κανείς το νόμο, τις διατάξεις που διέπουν την προσωρινή κράτηση και τους περιοριστικούς όρους, θα δει, έτσι είναι το κείμενο του νόμου, ναι, ότι οι περιοριστικοί όροι είναι ο κανόνας και η εξαίρεση είναι η προσωρινή κράτηση. Αν κάποιος δεν είναι φυγόπινος, αν δεν είναι φυγόδικος, τότε επιβάλλονται περιοριστικοί όροι. Κατ' εξαίρεση είναι επιβάλλεται η προσωρινή κράτηση σε αδικήματα όπως είναι βαριές υποθέσεις ναρκωτικών, όπως είναι μια ανθρωποκτονία κλπ. Εδώ ασκήθηκε, να μπούμε λίγο σε κάποια νομικά, ξέρω ότι συνήθως τα βαριέται ο κόσμος, ναι, η δίωξη για κακούργημα για βαριά σκοπόμενη σωματική βλάβη. Βαριά σωματική βλάβη στα δικαστήρια που πηγαίνει στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο είναι, ας πούμε, να του έχει βγάλει το μάτι, να έχει αποκοπεί ένα σκέλος, ένα πόδι, ένα χέρι, να έχει μείνει σε κομματώδη κατάσταση για μήνες, να έχει αφήσει κάποια παραλυσία. Αυτά είναι η βαριά σωματική βλάβη. Δηλαδή, συγγνώμη, μια ερώτηση πραγματική απορίας. Αυτή η βλάβη που έχει η σύζυγός του θεωρείται μεσαία, ελαφριά, σκοπούμενη βλάβη? Σκοπούμενη σίγουρα. Θεωρεί. Μισό. Κοιτάξτε, ναι, από την διαφάνεια λίγο λεπτά νομικά, το σκοπούμενο και το μη σκοπούμενο υπάρχει μόνο στη βαριά σωματική βλάβη. Όλες οι υπόλοιπες εκπροθέσεις σωματικές, ναι, βλάβες είναι η βασική σωματική βλάβη που τιμωρείται με ποινή μέχρι 2 ετών και η επικίνδυνη, την οποία εγώ αν ήμουν δικαστής αυτήν θα εφάρμοζα, με την επίταση της ποινής για ενδοοικογενειακή βία, που φτάνει μέχρι ποινή 5 ετών. Ήδη με το νέο νόμο, ποινή άνω των 3 ετών εκτείεται. Με τον νόμο Φλωρίδη, γιατί βλέπω και τον κύριο Υπουργό και φίλο μου Γιώργο Φλωρίδη να λέει ορισμένα πράγματα, εάν πήγαινε στο αυτόφορο και δικαζόταν γιατί μπορούσε να πάρει αναβολή, ποινή άνω των 3 ετών για οποιονδήποτε, για μένα, για σας, για τον Λύτρα, για τον Θεό τον ίδιο, εκτείεται ένα μέρος στη φυλακή υποχρεωτικά. Ναι. Εδώ εγώ αυτό ως νομικός βλέπω μια πολύ σοβαρή μεν, αλλά επικίνδυνη σωματική βλάβη, με την έννοια ότι η κοπέλα δεν στερήθηκε. Που πρέπει να πούμε, ας πούμε, και τα περαστικά και τη συμπαράστασή μας. Ναι, την άλλη μέρα την είδατε, περπατούσε, έχει υποστεί ασφαλώς ένα πλήγματα. Έτσι, ένα φαινόμενο απαράδεκτο. Τώρα δεν το συζητάμε. Αλλά η βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη που πηγαίνει στο μεικτό ορκωτό, στο κακουργοδικείο, με 5 ως 10 ως βασική ποινή, εάν ήταν βαριά μη σκοπούμενη, δηλαδή εγώ ήθελα να την χτυπήσω, αλλά δεν ήθελα να την αφήσω παράλληλη, ρε παιδί μου, αυτή πηγαίνει στο πλημελιωδικείο σήμερα που μιλάμε, έτσι. Σήμερα που μιλάμε. Εγώ θα έβλεπα λοιπόν μια βαριά μη σκοπούμενη ή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Αυτή είναι αυτό η νομική δηλαδή μου άποψη. Τώρα είναι πλημέλημα, έτσι, όχι κακούργημα. Αυτό είναι κακούργημα με τη δίωξη που έγινε. Ναι. Γι' αυτό κακούργημα. Και πήγε υποχρεωτικά στον ανακριτή. Και έχει ποινή 5 έως 10 ετών, εάν ήταν μεταξύ ιδιωτών, να σας το πω έτσι, και σε ενδοοικογενειακή, υπάρχει επίταση της ποινής σε όλα τα δικήματα, επίσης, εδώ μέχρι 20 χρόνια. Ακριβώς. Η προφυλάκηση τώρα έχει να κάνει με τι? Καταρχήν, το έχει το να κάνει με τον ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι εάν είναι μπορεί υπότροπος να επαναλάβει λοιπόν αυτό ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτό πώς κρίθηκε εσείς λοιπόν? Εσείς το πιστεύετε? Μισό λεπτάκι. Ναι. Μισό λεπτάκι. Δεν είμαστε σε εκπομπή, καθόμαστε κατηδίαν και το συζητάμε. Εσείς πιστεύετε ότι αύριο αυτός, ο Απόστολος Λύτρας, έτσι όπως τον είδατε, που τον έχει ξεσκίσει η δημοσιότητα και κάποιοι λένε και καλά να πάτε γιατί είχε μια υπερέκθεση στα μίντια. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που χαίρονται από τέτοια πράγματα. Κανένας το λέω ειλικρινά. Όχι, κανένας μας δεν χαίρεται. Κάποιοι χαίρονται, ακούστε, εγώ και εσείς όχι. Κάποιοι λένε όμως, το έχεις παρακάνει, Απόστολε, με τα μίντια, με τις συνεντεύξεις. Όχι, αν μου επιτρέπετε, ένα δευτερόλεπτο. Αυτό δεν κρίνεται. Κρίνεται ότι ξυλοκόπησε τόσο άγρια έναν άνθρωπο και δει τη γυναίκα του. Γι' αυτό συζητάμε. Μισό λεπτάκι, κύριε Ντάλτα. Γιατί το είπα χθες και σε άλλη εκπομπή. Πράγματι, κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις τέτοιες. Θα είχε συγκρατηθεί μετά από 2 μέρες η είδηση αυτή, αν δεν είχε αυτή την υπερέκθεση στα μίντια ως συγκεκριμένο. Κύριε Ντάλτα, ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί. Γιατί γίνεται ακριβώς το ανάποδο. Μισό λεπτάκι, Σταυρούλα, ένα δευτερόλεπτο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο κρίσιμο. Συγγνώμη. Ξέρετε, έχω αρκετά χρόνια εδώ στη δημόσια συζήτηση. Μίλησα χθες και στον κύριο Ευαγγελάτο και μου είπε το ίδιο που μου λέτε και εσείς, ότι την Παρασκευή είχε ένα άλλο περιστατικό.
με μια γυναίκα δεν θέλω να πω με καθόλου ίδιο. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν είναι. Δεν είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό το ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει απόλυτα τις συνέπειες του νόμου και όμως δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Λοιπόν, ακούστε. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα έλεγε ότι δεν ξέρει, ξέρει απόλυτα τις συνέπειες του νόμου. Απόλυτα. Δηλαδή, δεν ξέρει άλλος καλύτερα. Συγχωρήστε με λίγο την κυρία Χρυστοφουλά, την ξέρω πολλά χρόνια, ήταν εξαφήνιση. Δεν όχι, όχι, θα συνεχίσω. Απλώς δεν θέλω να διακόψω το Μάκη Προβατά. Για το Μάκη. Ο Μάκης το Προβατά, λοιπόν, ακούω τόσο συχνά. Να, ορίστε, τον βλέπω και κατ' εικόνα τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Στην Αμερική υπάρχει θανατική ποινή δεδομένη εάν πυροβολήσει αστυνομικό εν ώρα καθήκοντος την ώρα που ήταν να σε συλλάβει. Επίσης θα κάνει βιασμό και φόνο. Ειδικά ανηλίκου δεν το συζητάμε. Υπάρχει θανατική ποινή που απαγγέλλεται και εκτελείται, έτσι. Λοιπόν, ουδής έχει συγκρατηθεί ενώ ο τελευταίος Αμερικανός, ας είναι ό,τι θέλει Αφροαμερικανός, Κινέζος, Λευκός, δεν ξέρω τι, ουδής έχει συγκρατηθεί με την ιδέα ότι θα του επιβληθεί θανατική ποινή. Λέμε το εξής, ότι ο άνθρωπος ο οποίος παραφέρεται, εδώ είναι μία πράξη ψυχικής παραφοράς. Δηλαδή, έχει φτάσει στο σημείο που οι ανασχέσεις σου λειτουργήσαν και κάποια στιγμή κάθηκαν και το ξεπέρασες αυτό. Ναι. Εκείνη την ώρα, κανένας δεν σκέφτεται τις συνέπειες. Αυτή τη στιγμή έχει πέσει το τείχος των ανασχέσεων. Βασικές αρχές εγκληματολογίας για τους φοιτητές, σας λέω τώρα. Ναι. Δεν σας λέω καμιά στροφία σπουδαία. Τώρα, ο Απόστολος ο Λύτρας, που δεν συγκαταλέγεται στους φίλους μου, δεν έχω το τηλέφωνό του, δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ ευχές, έκανε ένα βαρύ ατόπιμα. Αλλά η επιβολή των περιοριστικών όρων εδώ θα ήταν κάτι που θα αποφάσιζε το 95% των δικαστών, σας το εγγυώνω. Η πειθαρχική δίωξη των δικαστών εδώ αναιρεί το δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Όπως είπατε, κυρία Χρυστοφιλέα, είμαστε ένα κράτος του δυτικού πολιτισμού. Το να έρχεται και ο δικαστής πρέπει να έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία. Δηλαδή πρέπει να είναι ελεύθερος να αποφασίζει, γιατί έναν άνθρωπο που έδωσε εξετάσεις και μπήκε στο δικαστικό σώμα, τον συναντάμε τυχαία και θα αποφασίζει για τη ζωή, την τιμή, ναι, την ελευθερία, την περιουσία. Λοιπόν, και θέλω επειδή να έδωσε ακούστε με λίγο, ναι, επειδή έδωσε εξετάσεις, όχι. Έχει εγγυήσεις. Πρέπει να είναι ήρεμος και νυφάλιος. Ναι. Αν μετά από κάθε απόφασή του, που η Άννα η Κλάπα και η Γεωργία Ευελίνη, που τις ξέρω από πρωτοδίκες, ήταν εδώ στον Πειραιά η κυρία Κλάπα, ανακρίτρια πετρελαίων και έκανε δουλειά για 10 ανακριτές. Η κυρία Κλάπα θα προφυλάκιζε. Σας το υπογράφω αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ανακριτής στη χώρα αυτή πρέπει να ενεργεί όπως η Ιωάννα η Κλάπα. Ναι. Και αν δεν ενεργεί όπως η Ιωάννα η Κλάπα, ότι αμέσως θα τον βγάζουμε στο προάβλιο της Ευελπίδων και θα τον διαπομπεύουμε. Ναι. Αυτή η ενέργεια δεν είναι παράνομη. Σας το λέω ευθέως. Είναι αντισυνταγματική. Λοιπόν, όχι, θέλω να συνεχίσουμε, ναι, κύριε Ντάλτα. Αντισυνταγματική, ευθέως, ναι, με κεφαλαία γράμματα. Και έχω μιλήσει και με συναδέλφους του δημοσιολόγου συνταγματολόγου. Λοιπόν, ευθέως αντισυνταγματική. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς θέλω να καλημερίσουμε και την Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια. Ένας άνθρωπος που κάνει αυτό το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια και γνωρίζει και σας γνωρίζει όλους. Από πρώτο συντάκτες. Χέρι. Για την Ντίνα, όλο αυτό που συζητάμε τώρα και η τελευταία παρέμβαση του Αρείου Πάγου έχει προκαλέσει τη μήνυ, να το πω πιο απαλά, τις σφοδρές αντιδράσεις τόσο των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου αλλά και της Ένωσης Δικαστών. Γιατί δηλαδή για άλλη μια φορά παρεμβαίνει ο Άριος Πάγος σε μια απόφαση που πήρε ένας δικαστής που έκρινε ότι δεν πρέπει να προφυλακιστεί ένα άτομο. Χθες, Σταυρούλα, είχαμε μεμονωμένες αντιδράσεις για τον πειθαρχικό έλεγχο που διετάχθηκε από τον Άριο Πάγο και από την πρόεδρο και από την εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σήμερα ήταν οι αντιδράσεις των ενώσεων. Συγκεκριμένα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, επικαλούμενη τη συνταγματική διάταξη ότι για την προσωπική, για τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των δικαστών, αλλά και τον κώδικα του οργανισμού των δικαστηρίων, ότι δεν αποτελούν πειθαρχικά, δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα η κρίση που εκφέρει ο δικαστής κατά την άσκηση των καθηκόντων του, χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα, τονίζοντας ότι η κρίση των δικαστικών λειτουργών είτε είναι ορθή, είτε λανθασμένη, υπόκειται μόνο στους κανόνες του κώδικα ποινικής δικονομίας και όχι
σε πειθαρχικό έλεγχο. Και μάλιστα σημειώνει ένας ένωση δικαστών και εισαγγελέων ότι μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις των νέων ποινικών κωδίκων γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης της σωστής απονομής της δικαιοσύνης με την αυστηροποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο βάζει και την κοινή γνώμη, τα μέσα ενημέρωσης, μάλλον, που η κοινή γνώμη που δήθεν αυτά εκφράζουν πλειοδοτούν στην επιβολή δρακόντιων ποινών. Και επισημαίνει ότι το μέτρο της προφυλάκησης είναι το έσχατο μέτρο όταν δεν επαρκούν τα υπόλοιπα. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά τι να αφήνει και εκμές, ότι κοιτάξτε να δείτε, και εσείς είδεστε δηλαδή, ο Άριος Πάγος, από την κοινή γνώμη, όπου μετά τις αντιδράσεις παρεμβαίνετε εσείς να πείτε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, ενώ οι δικαστές κρίνουν σε κάθε περίπτωση. Και εμένα. Ναι, θα έρθουμε μετά, κύριε Ντάλτα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ. Θέλω να με ακούσει και η Ντίνα Τσουκαλά. Ναι. Θέλω να με ακούσει. Έτυχε η κυρία Σαλάπα να είναι Ευρωπαία ανακριτρία. Έτυχε. Υπάρχει Ευρωπαίος ανακριτής, ο οποίος είναι για τα συμφέροντα τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Σαλάπα έχει επιβάλει υπέρογγες εγγυήσεις 700-800.000 ευρώ. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν έχει κανένα νόημα να βάλεις 800.000 ευρώ εγγύηση σε υπηρεσιακό παράγοντα και αν τα καταβάλει να του πεις που τα βρήκε. Έτσι, αυτή είναι όμως η προσωπική μου άποψη. Έχει επιβάλει σε δεκάδες, σε πάρα πολλούς κατηγορουμένους. Οι κατηγορούμενοι αυτοί είναι υπηρεσιακοί παράγοντες, που σημαίνει θίγεται η κυβερνητική πολιτική. Επομένως, μιλάμε για την υπόθεση των Τεμπών τώρα, λέτε, κύριε Ντάλτα. Για την υπόθεση των Τεμπών. Έχει επιβάλει σε στελέχη της Εργοσέ και λοιπά και λοιπά, και ποιες αρχές είναι αυτές τώρα δεν τις ξέρω, εγγυήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Αυτό αναφέρεται ευθέως στην εκτελεστική εξουσία, άρα εν τέλει και στην κυβέρνηση. Εγώ εκείνο που σημειώνω είναι ότι έγινε το εξής και δεν είναι καλό πράγμα. Βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι και δικηγόρος, τυπικά τουλάχιστον δεν τον έχω δει ποτέ στα δικαστήρια, και λέει δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει λόγο στις αποφάσεις των δικαστών. Προσέξτε, δυστυχώς. Άρα υπάρχει και το ευτυχώς, ότι κανονικά θα έπρεπε η κυβέρνηση να αποφασίζει στις δικαστικές υποθέσεις. Και λέει επίσης ότι η αρμοδιότητα του ελέγχου των δικαστικών αποφάσεων είναι στη δικαστική εξουσία. Δεν πέρασε 10 λεπτά από τότε που το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αναγγέλθηκε η πειθαρχική έρευνα των δικαστών. Κύριε Ντάλτα, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό είναι κακή σύμπτωση. Να κάνω μια ερώτηση. Προφανώς το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν είναι καθόλου καλός οδηγός. Προσωπική μου γνώμη είναι αυτή. Δεν υπάρχει κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ακριβώς. Δεν είναι καθόλου καλός οδηγός. Εδώ μπαίνει όμως το εξής. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να νιώσει και ο κόσμος ότι μια σχετική, αν όχι απόλυτη θα έπρεπε, ισονομία υπάρχει. Δηλαδή, ότι αυτό, δηλαδή, αύριο επομένως, ο επόμενος που θα κάνει ακριβώς το ίδιο, θα πρέπει πάλι να αφαιθεί ελεύθερος. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο... Ο επόμενος, ο οποίος δεν θα είναι γνωστός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που λέμε. Έχω περιστατικά ενδοποιητικής, ναι, και από την πλευρά του θύματος και από την πλευρά του θεωρούμενου και κατηγορούμενου ως θήτη. Πηγαίνουν στο πλημελιδικείο, αφήνονται ελεύθεροι μετά από αναβολή, με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν σε απόσταση τάδε μέτρων τη σύζυγό του. Και κατάληξη και αυτού, έτσι. Στο τέλος θα κάνει το θύμα τη ζωή του. Ακούστε με λίγο. Έχω δει να πηγαίνει φυλακή, πράγματι να πηγαίνει φυλακή κάποιος ο οποίος το κάνει αυτό σήμερα, αλλά τον προηγούμενο χρόνο είχε επιχειρήσει να σκοτώσει τη γυναίκα του και είχε αφαιθεί ελεύθερος με όρους. Τον παραπροηγούμενο χρόνο πήγε να την πατήσει με το αυτοκίνητο. Αυτόν μπροστά μου, δεν ήμουν εγώ δικηγόρος, τον είδα να πηγαίνει φυλακή από το πλημελιωδικείο. Ναι. Όχι όμως εκεί που μείναμε εμπρόντιτοι από ένα δικηγόρο που ήταν καθημερινά στα κανάλια για διάφορες υποθέσεις. Εγώ δεν το κάνω αυτό για υποθέσεις, ξέρετε. Θεωρώ ότι παίρνουμε τη δίκη από το φυσικό της χώρο. Αλλά μείναμε εμπρόντιτοι. Είναι ένας άνθρωπος που δεν Ωστόσο, είχε δώσει κύριε Ντάλτα, συγγνώμη, επειδή στο συγκεκριμένο που μιλάμε και να ολοκληρώσουμε, γιατί δεν είναι εδώ να κάνουμε τηλεδίκη. Λέτε κάποιο άλλο δικαστή. Αλλά κάνει ο υπουργό τηλεδίκη και εντάξει, τώρα δεν ξέρω ακριβώ ποια ήταν η έκφραση του λόγου του, αν το δυστυχώ δεν έχει κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπο τέλο πάντων. Αν ήταν έτσι η έκφραση, που να κάνει αποδεκτή μια τέτοια έκφραση. Αν συγγνώμη μου ξέρει και το καταλαβαίνω. Κύριε Νταλτά, θέλω να πω, λέτε, ένα άλλο δικαστικό θα μπορούσε ανακριτή να έχει πάρει μια άλλη απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα και να έχει ζητήσει την προφυλάκησή του. Στους 100 δικαστές, που θα βασιζόταν πού. Στους 100 δικαστές, οι 5 θα δώνουν έστειλα φυλακή. Ναι. Στο αυστηρό κριτήριο που προσωπικά ο ίδιος, στο ίδιο πράγμα που βασίζεται ο ανακριτής
ο οποίος το 30% των προφυλακίσεων του, συγκεκριμένη ανακρίτρια εγώ λέω, έχει οδηγηθεί σε αθωτική κρίση μετά από λίγο στα δικαστήρια. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που έχουν οδηγηθεί στις φυλακές με απόφαση προσωρινής κράτησης και από το δικαστήριο κηρύσσονται αθώοι. Υπήρξε ποτέ μισός πειθαρχικός έλεγχος για αυτό? Ποτέ. Σας το λέω εγώ. Ναι. Με τα μέλη πάντως είναι ένα κριτήριο, γιατί τον είδαμε αρχικώς να λέει έπεσε από τη σκάλα και λέει μετά ναι, το παραδέχομαι, έχω πρόβλημα. Το γεγονός επίσης, κύριε Ντάλτα, και το κάτι άλλο, μέσα στους περιοριστικούς όρους, το οποίο εμένα μου φέρνει ανατριχύλα, ειδικά όταν είναι άνθρωποι που έχουν όπλο και μάλιστα κατέχουν όπλο νόμιμα. Είχε δύο όπλα στην κατοχή του με άδεια. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος επικαλείται προβλήματα ψυχολογικά, έχει στην κατοχή του όπλα? Πώς γίνεται αυτό? Όσοι αστυνομικοί έχουν στην κατοχή τους όπλο με ψυχολογικά. Ναι, δεν περνάνε, δεν πρέπει να περνάνε από κάποια εξέταση. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος παραφέρεται, εδώ έχουμε μία συμπεριφορά ψυχικής παραφοράς ακραία. Ακραία ψυχική παραφορά, να πλακώνει τη γυναίκα σου τι ωραίο. Να σας το πω πολύ απλά. Αυτό δείχνει ψυχική παρέκκληση τουλάχιστον στη στιγμή. Μπορεί να είναι πιο διαρκής και να μην το είχε δει το περιβάλλον. Μπορεί ο άνθρωπος από το στρες το βράδυ, ας πούμε, να πίνει και κανένα ποτηράκι παραπάνω. Και το 17 είχε κάτι ανάλογο που λένε ότι δεν ήταν τέλος πάντων να χειροδηγήσει. Εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι πήγε από το σύζυγο, πήγε η πρώην σύζυγός του και μητέρα των παιδιών του, πρωί μάρτυρες υπερασπίσεως, και λέει, ξέρετε, ήταν ένα πρακτικό. Είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε αυτό. Να κάνω μια... Πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η δίκη? Πρακτικά επεισόδια έχουν όλα τα ζευγάρια στην Ελλάδα σήμερα. Κύριε Ντάλτα, πόσο γρήγορα θα γίνει αυτή η δίκη, πιστεύετε, ή πρέπει από του χρόνου μέχρι σε 15 χρόνια από σήμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, από του χρόνου τέτοιο καιρό μέχρι το 2038. Μάλιστα. Κύριε Ντάλτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.